καλύτερη σύνθεση ναι, και τα τώρα. καταφέρουμε. Ωραία. Λοιπόν, μας είπατε για ένα αριθμό εκπαιδευτικών που είναι σήμερα στα σχολεία. Θέλετε να τον επαναλάβετε? Ναι, οφείλω να πω ότι ακριβώς ξεκινήσαμε σήμερα. Παρουσιάστηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί μας. Είναι 6.642, είναι 113 τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, 63 από αυτά είναι γυμνάσια, 38 λύκεια, 8 εξαντάξια και 5 εσπερινά γυμνάσια λύκεια. Ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης, το 0,30%, δηλαδή 11 εκπαιδευτικοί δεν παρουσιάστηκαν σήμερα. Θα δούμε ακριβώς την αιτιολογία και θα το διερευνήσουμε. Όπως επίσης από τους εκτάκτους εκπαιδευτικούς. Συγγνώμη, κύριε Λουή, αυτοί οι 11 εκπαιδευτικοί είναι νεοδιοριστέντες ή ήταν... Ναι, είναι 2 νεοδιοριστέντες. Είναι εκτακτοί και αυτό θα είναι σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, όπου στην ουσία προβαίνουμε ακριβώς για να μην προκύψουν οποιαδήποτε κενά μπροστά στο σύνολο των 6.642. Είναι μια μελιτέα ποσότητα, όμως στην ουσία εμείς φροντίζουμε με απόλυτη ακρίβεια, διότι παίρνουμε τη στατιστική ανάλυση τη στιγμή που δημιουργείται το συμβάν και αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα δεδομένα. Ναι. Εμείς θα φροντίσουμε ακριβώς για την ακριβή στελέχωση των σχολείων να έχουμε την κανονικότητα. Ναι, βεβαίως αμελητέα ποσότητα όταν μιλάμε για ποσοστά. Και ένας καθηγητής να λείπει από το σχολείο που χρειάζεται, διότι δεν είναι μόνο η διδακτική ώρα, είναι και όλα τα άλλα που γίνονται μέσα στα σχολεία και οι επιτροπές στις οποίες θα πρέπει να είναι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικός ο κάθε καθηγητής και να είναι επίσης και παρόν και με διάθεση βεβαίως. Το Υπουργείο Παιδείας έχει κάνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και όλες τις ενέργειες για να έχουμε πλήρη... Αυτό είναι στην ουσία οι 11 εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν παρουσιάστηκαν οφείλεται ακριβώς στους δικούς τους λόγους όπου στην ουσία δεν αποδέχτηκαν διορισμό. Ναι, άρα κατανοητό. Δεν εξαρτάται από τη διαδικασία. Θα βρεθούν οι αντικαταστάτες. Λοιπόν, θα δούμε ακριβώς στη συνέχεια, γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά το θέμα αυτών και τις σχολικές μονάδες που παρουσιάστηκαν τα κενά αυτά σε σχέση με τους μη παρουσιαστέντες εκπαιδευτικούς. Άλλες εργασίες τις οποίες κάνουν τώρα στις πρώτες 7 μέρες οι εκπαιδευτικοί μας είναι στην ουσία η κατανομή των μαθητών σε τμήματα, η παραλαβή των βιβλίων, ο ορισμός των επιτροπών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων και ο προσδιορισμός του ορολογίου προγράμματος. Άρα προβαίνουν στις πρώτες ενέργειες, όπως επίσης επιμορφώνονται και για την διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέσω των επιθεωρητών. Κύριε Λουή, οι φετινοί στόχοι ποιοι είναι, έχουν ενημερωθεί οι εκπαιδευτικοί, πού δίνεται έμφαση? Είναι πλήρως ενημερωμένοι, έχουμε και προβεί με τον κύριο Υπουργό στις 24. Επειδή είχαμε τον εκπρόσωπο της ΟΕΛΜΕ και δεν είχαν ενημέρωση, λέει, για την εγκύκλιο που αποστέλλεται. Έχουν σταλεί όλες οι εγκύκλοι, έχουν αναρτηθεί όχι μόνο τα μαθησιακά πλαίσια, αλλά και η μεγάλη εγκύκλιος με τα σαφή χρονοδιαγράμματα και υπάρχει πλήρης ενημέρωση των σχολικών μονάδων. Αυτό έχει γίνει εδώ και 3-4 μέρες. Ωραία, πείτε μας και εμάς για να ξέρουμε ακριβώς ποιοι θα είναι αυτοί οι στόχοι που δίνεται έμφαση φέτος. Οι στόχοι στους οποίους δίδουμε ως μέση εκπαίδευση, πέρα από αυτούς που ανέλησε ο Υπουργός, που είναι οι γενικότεροι στόχοι της παιδείας, για τη μέση εκπαίδευση έχουμε την αξιολόγηση των μαθητών στο πλαίσιο των τετραμήνων, όχι μόνο του λυκειακού κύκλου, αλλά φέτος και των και του γυμνασιακού. Προβαίνουμε ακριβώς στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ευημερία και την ψυχική υγεία των μαθητών, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα και όλες τις δίωσες ενέργειες εντός των σχολικών μονάδων. Εφαρμόζουμε ακριβώς τη στρατηγική της ένταξης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία, με βελτιωτικές κινήσεις ως προς τον προσδιορισμό, με βάση σταθμισμένα αποτελέσματα λειτουργικού αναλφαβητισμού για να φτάσουν στο επίπεδο Β1 και εξής. Και βεβαίως καλλιεργούμε τις κομβικές δεξιότητες του 21ου αιώνα και αναπτύσσουμε εντός της σχολικής μονάδας με βάση τις ιδιαιτερότητες της το σχέδιο δράσης. Είναι και ο σχολικός εκφοβισμός. Φροντίζουμε για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και την εφαρμογή προγραμμάτων STEM. Ναι, είναι και ο σχολικός εκφοβισμός που αντιλαμβάνομαι. Εκφοβισμός και βεβαίως και η παραβατικότητα είναι μέσα στις και έχουν καταρτιστεί τα σχέδια δράσης. Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων και θα τα δούμε στη συνέχεια. Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται για αυτά τα ζητήματα, είναι άρτια καταρτισμένοι στο να χειριστούν καταστάσεις
εντός των σχολικών μονάδων. Ευχαριστώ. Και για τον υπερπληθυσμό, είχαμε και μια ερώτηση από τον βουλευτή του Δίκο Χρήσανθο Σαββίδη ότι υπάρχει πρόβλημα υπερπληθυσμού σε σχολεία της ΠΑΦΟ και ανάγκη δημιουργίας νέων. Τώρα βεβαίως δεν ξέρω αν είναι για μέση, αν είναι για δημοτική, αν έχετε κάποια ενημέρωση. Πρέπει ακριβώς εμείς με οδηγίες του Γενικού Διευθυντή, έχουμε εδώ και μήνες, καταρτίζουμε και πλήρουμε και κάνουμε στατιστική ανάλυση της κατανομής των πληθυσμών. Έχουμε ακριβή στοιχεία σε σχέση με τις ανάγκες. Άρα στην ουσία αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της στρατηγικής ενδυνάμωσης των σχολικών μονάδων και της άρτιας κατανομής των μαθητών ανά εκπαιδευτική περιφέρεια έχουμε διαμορφώσει τα σχέδια αυτά. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχουμε, για να δώσουμε ένα ακριβή απάντηση, θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.